Ανήκω στη γενιά που μεγάλωσε με τον αθλητισμό να κυλά στις φλέβες της. Μια γενιά που είδε τις γειτονιές της Αθήνας να γεμίζουν με ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Γήπεδα που χρόνο με το χρόνο όμως δυστυχώς ερήμωσαν, παρατήθηκαν και καταστράφηκαν. Ήταν τότε που η ανάγκη να επιστρέψει η γενιά μας στα γήπεδα γέννησε μια σπουδαία ιδέα. Το μπασκετάκι. Μια ιδέα που με όρεξη, όραμα και πολύ πολλή δουλειά κατάφερε να ξαναφέρει χιλιάδες ανθρώπους στα παρκέ. Με οδηγό ιδέες που το μπασκετάκι, θέλω να ξαναφέρουμε και πάλι τον αθλητισμό στην καθημερινότητα των Αθηναίων. Να αναβαθμίσουμε τις αθλητικές δομές της πόλης και να δημιουργήσουμε νέες, σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις. Να ξαναφέρουμε τους ανθρώπους όλων των ηλικιών και πάλι στα γήπεδα. Τον τρόπο άλλωστε τον ξέρουμε. Κύριε, καλησπέρα σας. Σήμερα Δευτέρα 20 Μαΐου και ώρα 10 από το Χριστόγυπρο του Πλάτωνα η Ελλαπούς NBC υποδέχεται τους κολοσσούς Dunkin' Donuts σε ένα παιχνίδι του πρώτου ομίλου της Summer Master League του 2019. Πρώτο μάτς για την Ελλαπούς. Αντίστοιχα ο κολοσσός έχει μία νίκη και μία ήττα. Μία νίκη απέναντι στους Teddy Boys με 46-58 και μία ήττα με 47-61 από τους Biro Killers. Να δούμε λίγο τις δύο πεντάδες, selfie. Από τον κολοσσό νούμερο 3, 6-16, 24 και 34. Και αντίστοιχα για τους Ελλαπούς, 99-24-27, 33 και νούμερο 9. Ο Ρούσος πηδάει στο τζάμπο για την Ελλαπούς μαζί με τον Ζαμπούρα από τον κολοσσό. Έτοιμη για τον τζάμπο και η πρώτη κατοχή είναι για τους γηπεδούχους Ελλαπούς NBC. Μπάλα στο post τον Ρούσο. Ρούσος γύρισε με το 99 και ευστόχησε το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης. Πολύ ωραία τελείωσε από το κέντρο της φάση. Ο σύλλος τον Ελλαπούσε. Νούμερο 16 στην μπάλα για τον κολοσσό. Μοναχός γύρισε μέσα από τη ρακέτα, δεν μπορούσε να ευστοχίσει, αλλά μαζί το ίδιο στο θετικό rebound. Νούμερο 16 σε ένα σούτ για 3 από την κορυφή. Αμυντικό rebound του Ρούσου με το 99. Νούμερο 24 πήγε μέχρι μέσα ο Μιγιόνης, ο Βίκτορ, και άφησε την μπάλα στο καλάθι. Πολύ γρήγορα έκανε το 4-0. Και τώρα κακή η πάσα από το νούμερο 6 του κολοσσού, ο Χαροκόπος. Ο Ζαμπούρας δεν κατάλαβε ότι προοριζόταν για αυτόν η μπάλα. Πέρασε το χέρι εκτός. Στη συνέχεια Μιγιόνης κρατάει και οργανώνει την επίθεση στον Ελλαπούσε. Νούμερο 27 στην μπάλα ο Σταυρακόπουλος. Νούμερο 33, ένα σούτ για 2. Αμυντικό rebound από τον Μοναχό με το 24. Κατεβάζει ο ίδιος την μπάλα για τον κολοσσό. Ζαμπούρας γύρισε από το low post, πολύ ωραία. Άφησε την μπάλα στο καλάθι με ταμπλό. Με το νούμερο 34 ο παίκτης του κολοσσού άνοιξε το σκόρ για τους φιλοξενούμενους. Νούμερο 27, ένα σούτ από τη γωνία για 2. Αμυντικό rebound από το νούμερο 6 του
τον Dunkin' Donuts, ο Χαροκόπος. Για ψηλά κρατάει για τους φιλοξενούμενους ο Στάτζος. Ακόμα μία συνεννοησία στην επίθεσή τους οι φιλοξενούμενοι. Η πάσα του Στάτζου με το νούμερο 3 πέρασε κατευθείαν εκτός. Δεν έχουν τρία ακόμα τα πατήματά τους. Λιγιώνει στο κατέβασμα της μπάλας για τους Λαπούσε. Βλαντής. Καλή προσπίση. Νούμερο 27, ένα σουτ για 3. Είναι εύστοχος ο Σαβρακόπουλος. Και ασίστ από το νούμερο 33, τον Δρίτσα. Στη συνέχεια, το φάουλ, η κατοχή είναι για τους Λαπούσε. Baseline out. 7-2 το σκορ στα πρώτα 2,5 λεπτά της πρώτης περίοδου. Βλαντής κλείστηκε από την άμυνα. Νούμερο 24, σε ένα σουτ για 3 από τη γωνία. Πρόλαβε το επιθετικό rebound και μάζεψε το νούμερο 33. Τον Λαπούσε. Νούμερο 24 από τη γωνία για 2 αυτή τη φορά. Το αμυντικό rebound μάζεψε τελικά ο Μοναχός με το 24. Κρατάει τώρα, ανακατεύουν και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του. Μοναχός κακή η πάσα του. Έκλεψε το νούμερο 27 ο Σταυρακόπουλος. Νούμερο 9 ο Βλαντής, ένα σουτ για 3. Η μπάλα στο Στεφάνη, Βλαντής μάζεψε το επιθετικό rebound. Αλλά στη συνέχεια ο Ρούσος δεν κατάλαβε την πάσα του Βλαντή. Η μπάλα πέρασε εκτός. 7-2 το σκορ. Μετά από 3,5 λεπτά παιχνιδιού. Χαροκόπος την μπάλα. Κακή η πάσα του με το νούμερο 6. Έκλεψε ο Βλαντής με το νούμερο 9. Και κανείς δεν γύρισε πίσω. Ο Βλαντής δύο πολύ εύκολους πόντους στον εθνικιασμό. Με το νούμερο 9 πάντα που έχει στον Λαπούσε. Μοναχός του κατέβασμα της μπάλας. Δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του. Η πάσα στα πόδια της άμυνας. Η κατοχή είναι για τους Dunkin' Donuts. Μοναχός ξαναπήρε από το Σαπούρα. Δοκίμασε, έχει άμυνα πάνω του. Μοναχός με το νούμερο 24, αμυντικό rebound του Ρούσου με το 99. Και τώρα λάθος η πάσα του. Έκλεψε ο Χαροκόπος με το νούμερο 6 για τον Κολοσσό. Μοναχός αυτή στη στάτζο. Κακή η πάσα του Στάτζου με το νούμερο 3, ακόμα ένα κλέψιμο από το Ρούσο με το νούμερο 99 για την Λαπούσε. Σταυρακόπουλος το σκέφτεται σε πρώτο χρόνο ο Μιγιώνης με το 24, πάτησε σε δεύτερο για 3. Το επιθετικό rebound μάζεψε ο Δρίτσας με το 33 και πήρε και το foul. Επιστρέφουμε σε λιγάκι για τις βολές του Δρίτσα μετά το time out. Επιστρέψαμε μετά το time out. Έχουν περάσει 4,5 λεπτά από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. 9-2 το σκορ. Οι βολές του Δρίτσα σε εξέλιξη. Μέσα η πρώτη. 12, συγγνώμη. Έξω η δεύτερη, το αμυντικό rebound μάζεψε στο νούμερο 16 του Κολοσσού. Να δούμε λίγο την πεντάδα τους. Νούμερο 34, 24, 16, 3 και νούμερο 6.
νούμερο 16 στην μπάλα. Ο Δημόπουλος έγινε το λάθος από την πάσα του. Έκλεψε ο Βλαντής με το νούμερο 9. Και στη συνέχεια έκανε και αυτός λάθος. Ξανάκλεψε το νούμερο 16. Ζαμπούρας δεν μπόρεσε να τελειώσει. Μάζεψε όμως ο ίδιος το επιθετικό rebound και κατάφερε να αφήσει την μπάλα για το Στάτζο. Στάτζο για 3 από την κορυφή. Έρμπολ το σου. Εμψυχώνει τους παίκτες ο Πάγκος των φιλοξενούμενων. Να δούμε λίγο την πεντάδο τον Λαπούσε. Ρούσος πέρασε πολύ ωραία με δεξί χέρι και άφησε πολύ ψηλά την μπάλα στο καλάθι με το νούμερο 99. 12-2 συν 10. Να δούμε τώρα λίγο την πεντάδα τους. 27-9-33, 24-99. Ο Ρούσος μοναχόσταρο στην μπάλα. Μοναχός. Πολύ ωραία συνεργασία. Ο Δημόπουλος έγραψε 2 πόντους για τους φιλοξενούμενους με το νούμερο 16 πάντα. Μιγιόνης με το 24 σε ένα σούτ για 3. Αμυντικό rebound του Μοναχού με το 24 και αυτός. Η κατοχή είναι για τον Κολοσσό και έχουμε την πρώτη αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Έξω Στάτζης με το νούμερο 3, στο παρκέ το νούμερο 11 ο Χουλιάρας. Μοναχός την μπάλα. Μετά το Δημόπουλο να αποστάρει. Νούμερο 11 πήγε μέχρι μέσα. Πολύ ωραία τελείωσε το δεξί layout. Ο Χουλιάρας στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Έδωσε επιθετική λύση στο Dunkin' Donuts για το 12-6. Βλαντής. Μιγιόνης, πολύ ωραία η πάσα του. Ο Δρίτσας κόπηκε από το Μοναχό. Ούτε ο Ρούσος μπόρεσε να τελειώσει τη φάση. Αμυντικό rebound του Ζαμπούρα με το 34. Ο Κόπος. Μοναχός άφησε στο Δημόπουλο. Αεροκόπος, ο Πέρες στον αριστερό διάδρομο, δεν μπόρεσε να τελειώσει το δεξί. Αμυντικό rebound του Δρίτσα με το 33. Και στον εθνιδιασμό πήραν το φάουλ ο Μιγιόνης, το νούμερο 24. Ακόμα μία αλλαγή για τον Κολοσσό. Έξω ο Ζαμπούρας με το 34. Στο παρκείο Κουτσίμπελος με το νούμερο 8. Μέσα η πρώτη βόλη του Μιγιόνη. Μέσα και η δεύτερη. Έκανε το 14-6, 2,5 λεπτά πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Μοναχός. Γύρισε ωραία από το κέντρο, δεν μπόρεσε να ευστοχίσει με το νούμερο 24. Αμυντικό rebound του Δρίτσα με το 33. Νούμερο 27, Σταυρακόπουλος, ένα σούτ για 3. Ριμπάλα στο κεφάλι, αμυντικό rebound του Δημόπουλου με το νούμερο 16. Χαροκόπος πήγε μέχρι μέσα και πολύ ωραία άφησε την μπάλα στο καλάθι με ταμπλό. Χαροκόπος με το νούμερο 6 μείωσε. 14-8 το σκορ. Ρούσος, η μπάλα χαμηλά. Πήρε το φάουλο, ο παίκτης τον Λαπούσε. Και αλλαγή τώρα για τους Donuts. Έξω ο Χαροκόπος με το 6. Στο παρκέ ξανά ο Στάτζος με το νούμερο 3. Χτύπησαν λίγο οι δύο παίκτες. Το φάουλ του Στάτζου.
στην επαναφορά το Σελαπούσε. Η κατοχή είναι και πάλι για τους γηπεδούχους. Νούμερο 33, ο Δρίτσος, ένα σουτ για δύο, πατούσαμε, κάνω λάθος. Το αμυντικό rebound μάθηξε ο Στάτζος με το νούμερο 3, με τον Κολοσσό. Στάτζος ψηλά. Δημόπουλος δοκίμασε για τρεις με το νούμερο 16 από την κορυφή. Βάλε στο Στεφάνη. Αμυντικό rebound από το νούμερο 0, τον Χριστούλη. Της Λαπούσε. Μιγιώνης, πολύ ωραία κίνηση με το σώμα. Όλη η άμυνα κινήθηκε αριστερά. Ο ίδιος τελείωσε με το δεξί, από δεξί διάδρομο. Πολύ ωραία φάση για το 16-8, ενώ μπήκαμε στα τελευταία 50 δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. Δημόπουλος. Νούμερο 11, ο Φουλιαράς, ένα σου πιαδί από τη γωνία. Αμυντικό rebound του Ρούσου με το 99. Χριστούλης, άφησε στο κόψιμο του Ρούσου. Ο τελευταίος γύρισε από την baseline και πήρε και το φάουλ από το Φουλιαρά. Οι παίκτες της Ελαπούσε, παρότι δεν έχουν βρεθεί μεταξύ τους, βγάζουν πολύ ωραία εικόνα μέχρι στιγμής, καθώς έχουν ήδη 4 νέους παίκτες. Στο μεταξύ 6 η πρώτη βολή του Ρούσου, ένας εκ των νέων παίκτων. Μέσα η δεύτερη για το 17-8, 29 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτης περίοδου. Στάτζε στο κατέβασμα της μπάλας. Άφησε τον Δημόπουλο στο post. Στάτζος. Παίρνει το πικ. Μοναχός για τρεις. Είναι εύστοχος ο παίκτης του Κολοσσού. Η πάσα από τον Στάτζο με το νούμερο 3. Και στη λέξη του χρόνου ο Σταυρακόπουλος πέταξε την μπάλα, δεν μπόρεσε να βρει στόχο. 17-11 σκορ πρώτου δεκαλέπτου. Επιστρέφουμε σε λιγάκι. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης της Ελαπούσε BC με τον Κολοσσό Duck & Donuts. 17-11 το σκορ στα πρώτα δεκαλεπτά. Να δούμε λίγο την πετάδα του Κολοσσού. Στάτζης με το 3, νούμερο 16, 24, 8 και νούμερο 11. Νούμερο 8 προσπάθησε να σηκωθεί μέσα από τη ρακέτα. Καθαρό το κόψιμο του Βίκτορα, όμως πάνω του. Μιγιώνης με το 24. Μιγιώνης εκτέλεσε και για τρεις στην επίθεση της Ελαπούσε. Το αμυντικό rebound μάζεψε ο Μοναχός με το νούμερο 24. Στάτζος. Μοναχός. Ζητάει ο Φουλιάρας στο post. Μοναχός πάει στο δεξί drive, παίρνει το foul ο παίκτης του Κολοσσού. Να δούμε λίγο και την πεντάδα της Λαπούσε. Νούμερο 25, 0, 33, 24 και 99. Είναι 6 η πρώτη βόλη του Μοναχού. Έξω και η δεύτερη, επιθετικό rebound όμως και η Φουλιάρα με το νούμερο 11 και πολύ ωραία γύρισε με πρόσωπο στο καλάθι, τελείωσε τη φάση. Νούμερο 0 σε ένα σουτ για 3, είναι εύστοχος. Όλα καλά, είναι εύστοχος ο παίκτης Ελαπούσε. Η πάσα από τον Μιγιώνη με το 24 μετά το κατέβασμα. Κατοχή είναι για τους Ελαπούσε. Νούμερο 0, ακόμη ένα τρίποντο.
ο Χριστούλης και η ασίστ του Μιγιόνι με το 24. Έκανε το 23-13 και τώρα το κλέψιμο του Χριστούλη στον εθνιδιασμό. Η Ελαπούσε εύκολα ανέβηκε στο λέει από ο Ρούσος με το νούμερο 99 για το 25-13. Στο συν 12 η Κυπεδούχη. Στο πρώτο 1,5 λεπτό της δεύτερης περίοδου. Νούμερο 11 ο Κουλιάρας έδωσε τη δική του απάντηση. Προσωπική ενέργεια. Πάτησε για 2 και εξόδησε. Χριστούλη στην μπάλα. Γιόνις. Νούμερο 33 σε ένα σουτάκι εκτός ισορροπίας μέσα από τη ρακέτα. Το αμυντικό rebound του Στάτζου με το νούμερο 3. Ο Τρίτσος στην προηγούμενη ενέργεια της Ελαπούσε. Στάτζος αφήνει απέναντι στον Δημόπουλο. Ψηλά ο Στάτζος. 6 δευτερόλεπτα. Μοναχός για 3 με το νούμερο 24. Αμυντικό rebound του Τρίτσα με το 33. Μιγιώνει στο κατέβασμα της μπάλας. Νούμερο 26. Νούμερο 0 σε ένα σούτ για 3 από τη γωνία. Το επιθετικό rebound μαζί τους Ρούσους με το 99 και τελείωσε τη φάση. Ψηλό κορμί. Ευστόχηση εξεπαφής. Ο Πακιστάν Ελαπούσε για το 27-15. Τα πρώτα 3 λεπτά. Μοναχός ζητάει την μπάλα στο post. Την πήρε. Γύρισε από το κέντρο. Δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Αμυντικό rebound του Χρήστα με το 33. Μιγιόνις πήρε το foul αρκετά πριν το drive. Και τώρα αλλαγή για τις δύο ομάδες. Έξω ο Βρίτσος με το 33. Στο παρκέ ο αναγνώστη με το 44. Και έξω ο Κουλιαράς με το 11. Κουλιάρας. Και το νούμερο όχι, ο Κουλιάρας ξαναμπαίνει μέσα. Έξω Δημόπουλος με το 16 και το νούμερο 8. Στο παρκέ νούμερο 6 και 34 για τον Κολοσσό. Συνέχεια δίνεται στο παιχνίδι. Μιγιώνει στην μπάλα για την Ελαπούσε. Εναντίον ζώνης πλέον η Γηπεδούχη. Μιγιώνης για 3 με το 24 και καταπληκτική παρεμβολή του Ρούσου. Ίσα που ακούμπησε την μπάλα τόσο ώστε να την αφήσει το καλάθι. Έκανε το 29-15. Καροκόπος αύξησε τη Ζαμπούρα. Ωραίο το απενάντερ, δεν μπόρεσε να τελειώσει ο παίκτης του Κολοσσού. Ακόμα μια αλλαγή για την Ελαπούσε, έξω Μιγιώνης με το 24. Στο παρκέ ο Σταυρακόπουλος με το 27. Ρούσος. Ψηλιανός. Κατάφερε να κρατήσει ο Ρούσος. Έγινε τώρα το λάθος που έκλεψε την μπάλα ο Ζαμπούρας με το 34. Στάτζος αυτός στο Χαροκόπο, καταπληκτική ασίστ. Πάσα του Χαροκόπου με το νούμερο 6. Καλάθι του Κουλιάρα με το 11. Για το 29-17. 5,5 λεπτά πριν το ημίχρονο. Και τώρα τα βήματα από τον Σταυρακόπουλο. Με το 27 ο παίκτης Ελαπούσε. Και αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Τώρα περνάει στον πάγκο ο Κουλιάρας με το 11. Στο παρκέ ο Κουτσίπελος με το νούμερο 8. Στάτζος κατέβηκε να πάρει την μπάλα γιατί πιέζουν οι παίκτες της Ελαπούσε. Μοναχός. Γύρισε δυνατά.
Έγινε τώρα το λάθος, δεν μπορούσε να κρατήσει ο Στάτζος. Έκλεψε ο Ρούσος. Πολύ ωραία συνεργασία. Σχεδόν 3-2, δεν πρόλαβα να γυρίσουν οι υπόλοιποι του Κολοσσού. Ρούσος και Χριστούλης. Άλλαξαν πολύ γρήγορα την μπάλα και ακόμη δύο πόντι για την Ελαπούσε για το 31-17. Μοναχώς ένα σουτ για δύο από το ύψος των πολλών. Αμυντικό rebound το αναγνώστημα του 44. Και στον ευνηδιασμό ο Ρούσος δεν μπορούσε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Αμυντικό rebound από τον Κουτσίμπελο με το νούμερο 8. Ντάκον Ντόνατς, νέα λάθος πάσα από τον Ζαμπούρα. Έκλεψε αυτή τη φορά ο Χριστούλης με το νούμερο 0. Και ακόμα ένας ευνηδιασμός, δεν μπόρεσε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Ψηλιανός. Πήραν και το φάουλ οι φιλοξενούμενοι. Έξω ο Ρούσος με το 99. Στο παρκέ ο Βρίτσας με το 33 για την Ελαπούσε. Κατάφερα να περάσει το κέντρο. 31-27, 4 λεπτά πριν τη λήξη. Μια προσπάθεια τώρα του Χαροκόπου με το νούμερο 6. Αμυντικό rebound του Σταυρακόπουλου με το 27. Σταυρακόπουλος δεν είχε άμυνα πάνω του, πάτησε για 3. Μάζεψε ο ίδιος το επιθετικό rebound. Σταυρακόπουλος πέρασε από το κέντρο. Στη συνέχεια όμως κακή η πάσα του. Η μπάλα πέρασε εκτός. Επιστρέφουμε σε λιγάκι μετά το time out. Επιστρέψαμε μετά το time out, 3,5 λεπτά πριν το ημίχρονο, 31-17. Έχουν χτίσει μια διαφορά ασφαλείας στην κυπεδούχη. Να δούμε λίγο την πεντάδα του Κολοσσού. 24-34-16, 3 και νούμερο 8. Στάζει στην μπάλα. Ανεβαίνει και ο Μοναχός να βοηθήσει. Νούμερο 8 του Κύπελλος. Έγινε τώρα το λάθος. Έκλεψε ο Ψηλιανός με το 25. Να δούμε λίγο και την πεντάδα των Λαπούσε. 25-27-44-33 και νούμερο 9. Εναντίον ζώνη συνεχίζουμε η Κολοσσός. Νούμερο 9 ο Βλαντής, ένα σουτ για 3. Το επιθετικό rebound μάζεψε ο Βρίτσας με το 33. Και με δεξί χέρι άφησε την μπάλα στο καλάθι για το 33-17. Ζαμπούρας σε ένα σουτ μέσα από το ζωγραφιστό, η μπάλα στο Στεφάνι. Αμυντικό rebound του Βρίτσα και άφησε τον Βλαντή να κατεβάσει. Σουτ για 3 του Σταυρακόπουλου. Το αμυντικό rebound πήρε ο Μοναχός για τους Dunkin' Donuts. Ένα σουτ για 3 του Ζαμπούρα. Το αμυντικό rebound κατέβασε ο Σταυρακόπουλος για την Ελαπούσε. Και ο Ψηλιανός κρατάει να γυρίσουν την μπάλα. Βλαντής, αναγνώστου. Νούμερο 25, ο Ψηλιανός, ένα σουτ για 3. Αμυντικό rebound από το Δημόπουλο με το νούμερο 16. Στάτζος σταμάτησε την τρίπλα από το Δημόπουλο. Νούμερο 8 σε ένα σουτ για 3 από τη γωνία. Ο Κουτσίμπελος, το αμυντικό rebound μας σαν αναγνώστη για την Ελαπούσε. Πολύ γρήγορα πήγε στο drive ο Σταυρακόπουλος. Ούτε αναγνωστού όμως κατάφερε να ολοκληρώσει τη φάση. Ο Κολοσσός μάζεψε το αμυντικό rebound. Και στην επίθεσή τους ένα ωραίο καλάθι του Μοναχού. Το πήρε πάνω του και δικαιώθηκε, γύρισε ωραία από το κέντρο. Μείωσε σε 33-19. Βλαντής, Ψηλιανός. Ψηλά ο Σταυρακόπουλος. Καταπληκτική σταυρωτή. Είναι από αυτές που σπάνε στραγάλους. Πολύ ωραία φάση του Σταυρακόπουλο. Και ευστόχησε και στο σουτ. Νομίζω ολοκληρωμένη ενέργεια για το 35-19, ενώ ταυτόχρονα περάσαμε στα τελευταία 40 λεπτά, 40 δευτερόλεπτα της τελευταίας περίοδου, της δεύτερης περίοδου.
συγγνώμη. Παράλληλα παρακολουθούσαμε το Μοναχό. Ακόμα δύο πόδι για το Stack and Donuts. Με προσωπική ενέργεια του Μοναχού με το 24. Δηλαδή στην μπάλα. Αναγνώστου. Σταυρακόπουλος για τρεις. Αμυντικό rebound του Μοναχού. 12 δευτερόλεπτα, μία επίθεση φωνάζει ο πάγκος του Κολοσσού. Και το φάουλ πήρε ο Στάτζος. Αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Έξω ο Κουτσίμπελος με το νούμερο 8. Στο παρκέ ο Χουλιάρας με το νούμερο 11. Μοναχός πάει στο δεξί drive, πολύ ωραία. Τελειώνει ακόμα μία φάση στη λήξη του χρόνου. Ο παίκτης του Κολοσσού, 35-23, σκορ πρώτου μηχρόνου και επιστρέφουμε μετά τη διακοπή. Εκεί που η Μεσόγειος αποκαλύπτεται, η ελιά, το βαμβάκι, το μαλλί, κρυμμένα μυστικά, παραδοσιακές τεχνικές, όλα φτιαγμένα στο χέρι. Συλλογή χειροποίητων στρωμάτων Bodyfix από την Κάντια. Επιστρέψαμε για την τρίτη περίοδο. Η πρώτη κατοχή για την Ελαπούσε, αναγνώστου στην μπάλα. Δοκιμάζει ένα στάκερο της στο βολόν, είναι έρβο. Το αμυντικό rebound από τον Δημόπουλο με το 16 του Κολοσσού. Να δούμε λίγο την πεντάδα τους. Μετά το drive του Χαροκόπου δεν μπόρεσε να βρει στόχο ο παίκτης των Dunkin' Donuts. Αμυντικό rebound του Βλαντί με το νούμερο 9. Νούμερο 27, Σταυρακόπουλος, ένα σούτ για 3. Αμυντικό rebound του Κουλιαρά. Έκανε όμως το Χουλιάρα, συγγνώμη, έκανε το λάθος, έκλεψε ο Ρούθος με το 99 της Ελαπούσε. Αναγνώστησε νέο σούτο, πάλι airball, είναι λίγο κρύος, αντίστοιχο ο παίκτης Ελαπούσε. Να δούμε τώρα λιγάκι την πεντάδα του Κολοσσού. Νούμερο 3, 6-24, 16 και νούμερο 11. Στάτζος στην μπάλα, Δημόπουλος. Δοκίμασε ένα σούτ για 3, επιθετικό rebound του Μοναχού και πήρε και το φάουλο ο παίκτης του Κολοσσού με το 24. Να δούμε λίγο και την πεντάδα της Ελαπούσε. 44 ο αναγνώστου, νούμερο 9 Βλαντής, 27 Σταυρακόπουλος, 99 Ρούσος και 24 Μιγιώνης. 35-23 να υπενθυμίσουμε το σκορ στα πρώτα 20 λεπτά. Μέσα η πρώτη βόλη του Μοναχού. Μειώνει για τον Κολοσσό. Δύο στις δύο ο παίκτης των Dunkin' Donuts. Και η μπάλα στη χέρια του Σταυρακόπουλου. Γιώνει. Βλαντής προσποιείται. Κακή η πάσα του όμως, έκλεψε ο Χαροκόπος με το νούμερο 6. Ζουλιάρας πήρε το φάουλ, ένας εναντίον τριών. Νομίζω από τα πολύ καλά σενάρια που θα μπορούσε να διεκδικήσει ο παίκτης των φιλοξενούμενων. Έχει δύο βολές. Το δεύτερο ομαδικό φάουλ των γηπεδούχων στο πρώτο 1,5 λεπτό της τρίτης περίοδου. Μέσα η πρώτη βολή του Χουλιάρα. Έξω η δεύτερη, το αμυντικό rebound κατέβασε ο Ρούσος με το 99. Γιώνης. Σταυρακόπουλος. Ρούσος αναγνώστου μέσα από τη ρακέτα. Πήρε το φάουλ ο παίκτης Ελαπούσε. Τα λέει ο Χουλιάρος με τον ένα ρεφ.
τις βολές του αναγνώστου. Είναι μέσα η πρώτη. Έξω η δεύτερη, το αμυντικό rebound πήρε ο Δημόπουλος. Μπάλα στο Στάτζιο. Μοναχός, καλό το jump shoot, δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Η κατοχή είναι για την Ελαπούσε. Ρούσε στην μπάλα, έκανε βήματα στο ξεκίνημα της προσπάθειάς του. Κατοχή είναι για τους Dunkin' Donuts. Μοναχός. Άφησε και το φιλιάρα. Στάτζος. Μοναχός ξανά. Θέλει να πάει δεξιά. Πήρε και το φάουλ. Αν δεν κάνω λάθος, από την παρέμβαση του Σταυρακόπουλου. Μοναχός, Γουλιάρας, σε ένα σούτ εκτός ισορροπίας. Αμυντικό rebound του αναγνώστου με το 44. Βλαντής για 3 από το 45. Δίνουν μεταξύ τους μάχες εκεί, Ρούσος και Δημόπουλος. Η κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους. Χαροκόπου στο κατέβασμα. Πέρασε από όλους, δεν μπορούσε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι όμως. Αμυντικό rebound του Μιγιόνι. Μιγιόνις εκτελεί για 2. Είναι εύστοχος ο παίκτης Ελαπούσε. Και οι γηπεδούχοι ετοιμάζουν 2 αλλαγές. Στάτιος. Μοναχός στην περιφέρεια. Θέλει να αποστάρει το Μιγιόνι. Κακή η πάσα του όμως στον Δημόπουλο. Έκλεψε ο Ρούσος με το 99. Πολύ ευκίνητο το πεντάρι τον Ελαπούσε. Και τώρα περνάνε οι αλλαγές στο παρκέ. Έξω αναγνώστη με το 44. Στο παρκέ πέρασε ο Χριστούλης με το 0. Σταυρακόπουλος με το 27. Δοκίμασε για 2. Πήγε στο θετικό rebound. Το πήρε, αλλά στην προσπάθειά του να σηκωθεί ο Δημόπουλος από πίσω τον έκοψε με καθαρή άμυνα. Baseline out για την Ελαπούσε. Ρούσες στο post. Λαντής. Χριστούλης για 3 από τις 45. Ο Σταυρακόπουλος πήγε στο επιθετικό rebound, αλλά πάτησε και την baseline. Στάτζος στο κατέβασμα. Δημόπουλος. Πολύ ωραίο το κόψιμο. Μοναχός για 2, είναι εύστοχος. Ασίστ του Δημόπουλου, καλάθι του Μοναχού. Μειώσαν στους 10 πόντους οι φιλοξενούμενοι, 38-28 το σκορ. Ενώ έχουν περάσει 4,5 λεπτά από το ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Σταυρακόπουλος δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση. Έκανε και το επιθετικό φάουλ στη συνέχεια. 37. Το τρίτο προσωπικό φάουλ του Σταυρακόπουλου. Δημόπουλος το σκέφτηκε, άφησε το Στάτζο. Μοναχός για 3, είναι εύστοχος.
assist του Στάτζου με το νούμερο 3, τρίποντο του Μονακού με το 24, έκανε το 38-31, στους 7 πόντους πλέον η διαφορά. Και ο Μιγιόνης δημιούργησε ρήγμα από το κέντρο, πήρε το φάουλ. Ακόμα μία αλλαγή για την Ελαπούσε. Έξω Σταυρακόπουλος με το 27, στο παρκέ ο Δρίτσας με το 33. Είναι μέσα η πρώτη πόλη του Μιγιόνη. Μέσα και η δεύτερη. Μόπουλος. Στάτζος. Δημόπουλος για 3 με το νούμερο 16. Το αμυντικό rebound πήρε ψηλότερα από όλους ο Μιγιόνης με το 24. Σαράντα-31 το σκορ, 4,5 λεπτά ακόμα για τελική τρίτης περίοδου. Μιγιόνης, καλή προσπίση, εκτέλεσε για 3 από την κορυφή. Αμυντικό rebound μακριά του Στάτζου με το νούμερο 3. Και στον ευνηδιασμό δύο εύκολοι πόντοι για τους Dunkin' Donuts. Ασίστ του Στάτζου, καλάθι του Κουλιάρα με το νούμερο 11. Έξω βγάζει την μπάλα ο Ρούσος. Βλαντής για 3 με το νούμερο 9 από την κορυφή. Αμυντικό rebound του Κουλιάρα με το νούμερο 11. Έκανε το λάθος ο Ρούσος. Έγραψε για ένα κλέψιμο. Κατάφερε να κρατήσει την μπάλα για την ομάδα του. Βλαντής. Πολύ ωραία πίσω από το πικ του Δρίτσα. Πάτησε ο Βίκτορας για 3 με το νούμερο 24. Το αμυντικό rebound μαζί σε Στάτζου για τους Dunkin' Donuts. Μοναχός. Χαροκόπος, μοναχός από το low post, δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Αμυντικό rebound του Δρίτσα με το 33. Μιγιόνης, ένας εναντίον όλων. Δικαιώθηκε για την επιλογή του. Μετά τη reverse, άφησε την μπάλα στο καλάθι. 42-33 το σκορ, 3 λεπτά ακριβώς, υπολείπονται ακόμα. Κουλιάρας γύρισε με δεξία του baseline, δεν μπορούσε να ευστοχίσει. Βλαντής 3 εναντίον 1 και πολύ εύκολα στον ευνηδιασμό, 2 πόντι για την Ελαπούσε. Ασίστ του Βλαντή με το νούμερο 9, καλάθι του Μιγιόνη με το 24. Περνάμε σε ένα time out και επιστρέφουμε σε λιγάκι. Αυτό το πάθος για σπορ δεν το καταλαβαίνουμε όλοι. Εμείς το καταλαβαίνουμε. Έχουμε το ίδιο πάθος. Intersport. Επιστρέψαμε μετά το time out. 44-33 να επενθυμίσουμε το σκορ. 2,5 λεπτά πριν τελείξει τρίτη περίοδου. Να δούμε λίγο την πεντάδα του Κολοσσού. Νούμερο 3, 24, 6, 8 και 34. Αντίστοιχα για την Ελαπούσε, 99-33-24, 0 και νούμερο 9,
Το νούμερο 8 δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Ο Κουτσίμπελος, το αμυντικό rebound μάζεψε, γελαπούσε ένα σούτ του Χριστούλη από τη γωνία για 3. Αμυντικό rebound του Ζαμπούρα με το 34. Μοναχός την μπάλα τώρα στην επίθεση του Κολοσσού. Γκολ φάουλ ο παίκτης των φιλοξενούμενων. Είναι δυνατός παίκτης, είναι δύσκολο να τον σταματήσει η άμυνα κάτω από το καλάθι. Ξέρει να βάζει το κορμί του. Έμεσο τρίποντο λοιπόν για το Μοναχό. Δοκιμάζει για 3 σε δεύτερο χρόνο, στην αρχή το σκέφτηκε λίγο. Το αμυντικό rebound μάζεψε ο Κουτσίμπελος με το νούμερο 8. Κολοσσού. Και ο Χαροκόπος κατέβασε την μπάλα, άφησε για το Μοναχό στη συνέχεια. Χαροκόπος. Ζαμπούρας χαμηλά. Μοναχός. Άνοιξε το χέρι του, έκανε το επιθετικό φάουλο ο παίκτης του Κολοσσού. Το παραδέχτηκε ο ίδιος. Ο Γιόνης σταμάτησε τρίπλα. Βρήκε το Ρούσο δίπλα του, ο οποίος πήρε το φάουλ από την άμυνα του Ζαμπούρα. Έχει 2 βολές ο παίκτης των Ιμπεδούχων. Από 5 ομαδικά φάουλ και οι 2 ομάδες. Είναι μέσα η πρώτη πόλη του Ρούσου. Μέσα και η δεύτερη. Στους 10 πόντους, στο συν 10 οι Ιμπεδούχοι. Στάτζι στο κατέβασμα. Μοναχός ψηλά. Ζαμπούρας με στη ρακέτα. Θέλει να γυρίσει. Ωραία, φύγε το φάουλ. 2 βολές του Ζαμπούρα. Είναι μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Χριστούλης για 3 με το νούμερο 0. Η μπάλα αναπήδησε, πέρασε πάνω από το ταμπλό. Η κατοχή είναι για τους Dunkin' Donuts. Στάτζος. Η μπάλα πέρασε εκτός από την άμυνα του Χριστούλη. Αλλαγές. Μοναχός ένα σουτ για 3 από την κορυφή. Αμυντικό rebound του Μιγιώνη με το 24. Στα τελευταία 2 δευτερόλεπτα Μιγιώνη στη λήξη του χρόνου. Η μπάλα στη Στεφάνη. Σκορ 3 της περίοδου 46-38. Και επιστρέφουμε σε λιγάκι. Επιστρέψαμε για την τέταρτη και τελευταία περίοδο του παιχνιδιού. 46-38 το σκορ στα προηγούμενα 30 λεπτά. Να δούμε λίγο την πεντάδα του Κολοσσού. Προσπάθεια του Μοναχού μέσα από το ζωγραφιστό, δεν μπόρεσε με την πρώτη. Μάζεψε όμως το επιθετικό rebound και έγραψε ακόμη 2 πόντους για τους φιλοξενούμενους. Να δούμε λίγο την πεντάδα τους. Νούμερο 3, 8, 24, 34 και 16. Ένα σου του Μιγιώνη από το τρίποντο. Το αμυντικό rebound του Ζαμπούρα με το 34.
Να δούμε λίγο και την πεντάδα της Ελαπούσε. Στο μεταξύ η προσπάθεια του Στάτζου δεν μπόρεσε να ευστοχίσει, μακριά το επιθετικό rebound από το Μοναχό. Να δούμε τώρα την πεντάδα των γηπεδούχων. 25-99, 24-33 και νούμερο 0. Στάτζος για 3 από την κορυφή. Αμυντικό rebound του Χριστούλη με το νούμερο 0 για την Ελαπούσε. Στους 6 πόντους η διαφορά. Χριστούλης κράτησε ο Γιόνης. Θέλει να περάσει από την baseline. Ωραία η έξτρα πάσα. Νούμερο 25 σε ένα σουτ για 3. Είναι airball η προσπάθεια. Αλλά ο Ρούσος με το 99 μάζεψε και τελείωσε τη φάση. Ο Ψηλιανός το προηγούμενο σουτ σε λαπούσε. 48-40 το σκορ στο πρώτο 1,5 λεπτό της τέταρτης περίοδου. Δημόπουλος για 3. Δεν του έκανε το χατήρι, μπάλα από την κορυφή. Αμυντικό rebound του Χριστούλη. Μιγιώνης για 3, ούτε τώρα. Με το 24. Αμυντικό rebound του Στάτζου με το νούμερο 3. Πρόλαβε να επιστρέψει η άμυνα τον Ελαπούσε. Μοναχός κρατάει ψηλά. Ζαμπούρας μες στη ρακέτα, γύρισε πολύ ωραία με αριστερό και τελείωσε με ταμπλό τη φάση. Μείωσε ξανά στους 6 πόντους. Γιόνης, Ψηλιανός, Χριστούλης τώρα. Ψηλιανός για 3 με το 25, η μπάλα στη Στεφάνη. Και η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Μιγιώνης πάει στην επαναφορά. Μιγιώνης πέρασε ωραία. Δρίτσας για 3 με το 33. Επιθετικό rebound του Μιγιώνη. Και τώρα πετυχαίνει το πολυπόστο τρίποντο. Μιγιώνης με το 24. Κάνει το 51-42 στα πρώτα 3 λεπτά της τέταρτης περίοδου. Μοναχός κρατάει την μπάλα. Κρατάει την μπάλα. Ζητάνε από το Ζαμπούρα να ποστάρει. Μοναχός πάτησε για 3. Αμυντικό rebound του Ρούσου. 2-1-2. Goal foul του Μιγιώνη. Εντυπωσιακή φάση από το γκάρτ της Ελαπούσε. Στον εθνιδιασμό άφησε ψηλά την μπάλα στο καλάθι. Πήρε και το φάουλ. Μία ελεύθερη βολή έχει ο Γιόνης. Έμεσο τρίποντο για τον παίκτη της Ελαπούσε. Και αλλαγές τώρα για τον Κολοσσό. Έξω ο Κουτσίμπελος με το νούμερο 8. Στο παρκέ ο Χουλιάρας με το 11. Και να δούμε λίγο από την αρχή την πεντάδα της Ελαπούσε. Σταυρακόπουλος, Ρούσος, Βλαντής, Μιγιώνης και Δρίτσας. Στάτζος, άφησε για το Μοναχό. Θέλει να πάει στο δεξί drive. Το κάνει, πήρε και το φάουλ ο παίκτης του Κολοσσού. Είναι έξω η πρώτη βόλη του Μοναχού. Έξω και η δεύτερη. Το αμυντικό rebound μαζί με ο Ρούσος με το 99. Σταυρακόπουλος. Βλαντής βγήκε από την ίδια πλευρά. Σταυρακόπουλος κρατάει ψηλά. Μιγιώνης, καλή προσπίση, πέρασε από την baseline, πήρε και το foul ο παίκτης Ελαπούσε. Το τρίτο προσωπικό foul του Χουλιάρα. Μόλις το δεύτερο ματικό του Κολοσσού.
Γιόνις με ένα step back εκτελεί για 2. Και το επιθετικό φάουλ του Ρούσου στη διεκδίκηση. Δημόπουλος δεν μπόρεσε να κρατήσει. Έκλεψε ο Μιγιόνης, 3 εναντίον 1, δεν γυρίζει κάποιος άλλος. Εύκολη υπόθεση για τους γηπεδούχους. Ασίστ του Μιγιόνη, καλάθι του Ρούσου. (Συσχελίδι) 56-42 το σκορ. Στάτζος. Δεν έχει άμυνα πάνω του. Έψαξε το Μοναχό στο post. Κακή επιλογή. Έκλεψε ο Βλαντής εκεί. 3 εναντίον 1. Μόνο ο Δημόπουλος πίσω. Και αυτή τη φορά ασίστ του Μιγιόνη, καλάθι του Βλαντή. Μοναχός. Ο Μιγιόνης που γύρισε πίσω εύκολα. Κράτησε την μπάλα. Έκλεψε. Και στη συνέχεια το φάουλ του Στάτζου πάνω στο Βλαντή. Αλλαγή τώρα για τον Κολοσσό. Το τέταρτο προσωπικό φάουλ έκανε ο Στάτζος. Στο παρκέ πέρασε ο Χαροκόπος με το νούμερο 6. Σταυρακόπουλος για 3 από την κορυφή. Αμυντικό rebound του Δημόπουλου με το 16. Πρέπει να περάσει το κέντρο. Στα τελευταία 5 λεπτά του παιχνιδιού, 58-42 το σκορ. Μοναχός. Ζαμπούρας, αρκετά έξω από τη ρακέτα. Μοναχός δεν μετράει το σουτ. Στη λήξη του χρόνου. Και αλλαγή τώρα για τους Λαπούσε. Στο παρκέ ο Χριστούλης με το νούμερο 0. Έξω ο Μιγιόνης με το νούμερο 24. Χριστούλης, Βλαντής. Σταυρακόπουλος βρήκε πάνω στην άμυνα, έχασε την μπάλα. Ο Χουλιάρας, αν δεν κάνω λάθος, έκλεψε. Και το φάουλ που κέρδισε ο Χαροκόπος. Το τέταρτο προσωπικό φάουλ του Σταυρακόπουλου. Κακή η πάσα τώρα του Χαροκόπου, δεν μπόρεσε να βρει τον Χουλιάρα στο post. Η μπάλα πέρασε εκτός. Βλαντή στο κατέβασμα της μπάλας. Χριστούλης. Έγινε το λάθος, μάζεψε ο Δημόπουλος. Το 16. Καμπούρας. Ευνοήθηκε, έχασε όμως τη συνέχεια. Έκλεψε ο Ρούσος με το 99. Και ασίστ του Ρούσου που πέταξε την μπάλα στον εθνιδιασμό. Καλάθι του Βλαντή με το νούμερο 9. 60-42. Περνάμε σε ένα time out και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
Επιστρέψαμε μετά το time out, 3 λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης, 60-42 το σκορ. Να δούμε λίγο την πεντάδα του Κολοσσού. Νούμερο 11, 16, 34, 8 και νούμερο 6 ο Χαροκόπος. Χαμηλά πήραν το φάουλ οι παίκτες των Dunkin' Donuts. Να δούμε λίγο και την πεντάδα της Ελαπούσε. 44-33-27-0 και νούμερο 9. Κουλιάρας, ένα σου για 2 απέτσι των Βολών. Αμυντικό rebound του Σταυρακόπουλου. Δεν βολεύει, δεν βολεύτηκε. Νούμερο 27, Σταυρακόπουλος για 2. Αυτή τη φορά εύστοχος ο παίκτης της Ελαπούσε. Μπάλα να πήρε στη Στεφάνη. Δημόπουλος, Ζαμπούρας μέσα στο ζωγραφιστό, πιβοτάρισε, γύρισε από το κέντρο, δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Αμυντικό rebound του Δρίτσα με το 33. Νούμερο 9, ο Βλαντής δοκίμασε για 3 από την κορυφή. Το αμυντικό rebound πήρε ο Δημόπουλος με το νούμερο 16. Και ο Χαροκόπος στο κατέβασμα της μπάλας. Έβγαλε την μπάλα έξω, Δημόπουλος για 3, εύστοχος ο παίκτης των Dunkin' Donuts. Η ασίστ του Κουτσίμπελου με το νούμερο 8 μειώνει για το 62-45, 2 λεπτά ακριβώς πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Σταυρακόπουλος για 3, επιθετικό rebound του αναγνώστου, ούτε αυτός κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Το αμυντικό rebound κατέβασε ο Κουτσίμπελος για τους φιλοξενούμενους. Τα λέει λίγο εκεί ο αναγνώστου με τον Ζαμπούρα. Κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους. Συνεχίζουν λίγο τους διαλόγους τους Ζαμπούρας με αναγνώστου. Είναι κρίμα να δημιουργηθεί ένταση σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Ήρεμα έχουν κυλήσει τα 38 λεπτά παιχνιδιού. Και ο Χαροκόπος δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Δημόπουλος στην μπάλα. Χαροκόπος θέλει να παίξει εκεί με το Βλαντή. Χαροκόπος γύρισε ωραία από την baseline, πήρε και το φάουλ ο παίκτης των Donuts. Έχει δύο ελεύθερες βολές. Είναι μέσα η πρώτη βολή του Χαροκόπου. Δύο στις δύο, ο παίκτης του Κολοσσού. Κάνει το 62-47, 1,5 λεπτό πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Χριστούλης, Βλαντής έδωσε με στη ρακέτα. Αναγνώστου γύρισε, πήρε και το φάουλ από τον Ζαμπούρα. Καλά γράφεις, καλά γράφεις. Τι τρέσα, έξω η πρώτη βολή του αναγνώστου. Μέσα η δεύτερη. Χαροκόπος στο κατέβασμα της μπάλας. Άφησε για τον Δημόπουλο. Ζαμπούρας από το low post. Πολύ ωραία εκτέλεση. Τα μπλόκε μέσα ο παίκτης των Donuts. Ασίστ του Δημόπουλου με το 16. Βλαντής για 3. Αμυντικό rebound του Κουτσίμπελου με το νούμερο 8. Ενώ περάσαμε στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα του, παιχνιδιού, ναι. Κλέψιμο από τον Χριστούλη με το νούμερο 0. Επιθετικό rebound του αναγνώστου με το 44. Ούτε με δεύτερη προσπάθεια μπόρεσαν να ευστοχίσουν οι Ελαπούσε. Και στην επίθεσή τους ο Κολοσσός. Φάουλ που κέρδισε ο Κουτσίμπελος. Μαλάκια
Είναι μέσα η πρώτη βολή του Χαροκόπου. Έξω η δεύτερη, το αμυντικό rebound μάζεψε ο αναγνώστου με το 44. 26 δευτερόλεπτα, μία επίθεση και κάτι. 63-50 το σκορ. Και τώρα το λάθος του Βλαντή. Ο Δημόπουλος έκλεψε την μπάλα. Στη συνέχεια κακή η πάσα του στην πλάτη του Χουλιάρα. Έκλεψαν οι Ελαπούσε. Σουτ για 3 από τον Βλαντή. Αμυντικό rebound από το νούμερο 8. Ξαναέκλεψε όμως το νούμερο 25 της Ελαπούσε. Βλαντή ούτε τώρα μπόρεσε να ευστοχίσει. Και κάπου εδώ παίρνει τέλος η σημερινή αναμέτρηση. 63-50 τελικό σκορ. Νικητές η Ελαπούσε BC. Αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ.